Αγαπητοί τηλεθεατέ, ας μην αρχίσουμε με ψέματα πρωτοχρονιάτικα. Είπα πριν από λίγο στο στούντιο, θα πεταχτώ μέχρι το αρχοντικό της οδούς της Ηχώρου. Δεν είναι δυνατόν, ακόμα και στον αιώνα που πλησιάζουμε τη Σελήνη, να γίνονται τόσο εύκολα τα πράγματα. Ο άθλος αυτός, ο τεχνικός άθλος, αποτελεί ένα σταθμό για το σταθμό μας, για το κανάλι 5. Και έχει επιτευχθεί χάρη στην συμμετοχή και στο ενδιαφέρον το προσωπικό του κυρίου Φίνου. Έχει διαθέσει ένα εκπληκτικό, όπως όλα τα συνεργεία του, τα κινηματογραφικά, έναν οπερατέρ που κρύβεται πίσω από την κάμερα, πρέπει να είναι, ο Γιώργος ο Αρβανίτης, και ένα σωρό χαρούμενα παιδιά που βοηθούν την απόψινή προσπάθεια. Επαναλαμβάνω, το έβριμα είναι σταθμός για το σταθμό μας. Και αρχίζει με πάρα πολύ ωραίες προοπτικές το 1969 για την τηλεόραση, από τη στιγμή που ο μεγιστάν του ελληνικού κινηματογράφου, ο κύριος Φίνος, αποφασίζει να δείξει, διαψεύδοντας κάθε τι προηγούμενο, λέγεται ότι είναι άσποντος φίλος της τηλεοράσεως κλπ, να δείξει το ενδιαφέρον του για την τηλεόραση. Φυσικά, προσωπικά σε μένα και στους συνεργάτες μου και στους τηλεθεατάς, αλλά και στους υπευθύνους του καναλιού 5 του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, μένει προς στιγμήν, προς το παρόν, αναπάντητο ένα ερώτημα. Γιατί το κάνει ο κύριος Φίνος? Από αγάπη στην διακεκριμένη πρωταγωνίστριά του, την Αλίκη Βουγγιουκλάκη, της οποίας το αρχοντικό σε λίγο θα αναστατώσουμε για να προσφέρουμε αυτό το στιγμιότυπο στους τηλεθεατάς μας. Από συνέστηση της υπεροχής της κινηματογραφικής έναντι της τηλεοράσεως, ή από την λογική συνέστηση της συνυπάρξεως του κινηματογράφου και της τηλεοράσεως, όπως έγινε παντού άλλωστε. Πιστεύω ότι θα συμβαίνουν και τα τρία μαζί. Εύχομαι να συμβαίνουν όλα μαζί. Ανεξάρτητα από την ευχή μου, το γεγονός είναι ότι σήμερα, χάρη στην τεχνική αυτή βοήθεια, επιτυγχάνουμε να μεταφερθούμε έτσι αστραπιαία στο όμορφο αρχοντικό της οδούς της Ηχώρου, από το οποίο θα σας μεταδώσουμε τα επόμενα πρωτοχρονιάτικα στιγμιότυπα. Αρχοντισά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Άλκη, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Μέρα που είναι, να μην σε κουράζουμε παραλόγια, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Θα ήθελα να πεις στους θεατάς μας, στους τηλεθεατάς μας, που απόψε παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εκπομπή μας, χάρη στην πλούσια συμμετοχή ενός χαριτωμένου πλήθους καλλιτεχνών με κορονίδα εσένα, να πεις τα όνειρά σου τα καλλιτεχνικά για το 1969, αλλά και τα όνειρά σου για τη ζωή, που πολλές φορές, κακά τα ψέματα, προηγούνται από τα όνειρα και τα κινηματογραφικά και τα θεατρικά και γενικότερα από τα όνειρα της δουλειάς. Συμφωνώ μαζί σου. Μέχρι τον Ιούνιο, που περιμένω ως τότε να πραγματοποιηθεί το ωραιότερο και πιο τρυφερό όνειρο της ζωής μου, καμία καλλιτεχνική απασχόληση δεν πρόκειται να με δεσμεύσει. Από εκεί και ύστερα όμως, με περιμένει πολλή δουλειά και στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Στον κινηματογράφο θα συνεχίσω τη συνεργασία μου με τη Φίνος Φιλμ, που τόσο ωραία άρχισε με την Αρχόντισσα και τον Αλίτη, θα συνεχιστεί με τη Δασκάλα με τα Χρυσά Μαλλιά και με μια σειρά πολύ ωραίων ταινιών για το 1969. Θεατρικά όνειρα είναι η επανεμφάνισή μου στο θέατρο ύστερα από απουσία ενός έτους. Θα εμφανιστώ μαζί με τον Δημήτρη σε δικό μας θέατρο και με πολύ πολύ όμορφες προοπτικές. Αυτά. Εύχομαι να πραγματοποιηθούν. Το εύχομαι ολόψυχα και πιστεύω πως διερμηνεύω μια ευχή, όχι προσωπικά δική μου μονάχα, αλλά όλου του κόσμου, των μυριάδων Ελλήνων, που σας παρακολουθούν, που σας χαίρονται, που σας αγαπούν. Σας ευχαριστώ και εσάς και όλους που μας αγαπούν. Αλήθεια, από τσιγάρο τι γίνεται? Εδώ έρχεσαι το... Πού είναι ο Δημήτρης? Ο Δημήτρης έπρεπε να έχει έρθει, μου οπότε θα πεταχτεί από το θέατρο να με δει λίγο. Εκτός αν πέρασε από τη Φίνος Φιλμ, είχε κάτι να συζητήσει με το Φίφι. Ανάτος μου, φαίνεται έρχεται. Δημήτρη! Γεια σας! Έλα, γεια σας. Γεια σου, παιδί μου. Γεια σου, Άλκη, πώς από εδώ, χρόνια πολλά. Μας βλέπεις στην τηλεόραση. Πω, είναι μεγάλη ιστορία. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Ελπίζω δεν θα αποδώσεις σε όσους έλειπαν από το θέατρο σαν αίτιο την τηλεόραση, Όχι. Πώς πήγε απόψε? Καλούτσικα. Μην ξεχνάτε, παίζουν χαρτιά. Τώρα παίζουν χαρτιά, ο κόσμος παίζει. Θα σας... Μου επιτρέπετε λίγο, Ναι, τι.
Να πάρω λίγο τη συνέχεια. Συνέβη ένα πάρα πολύ ωραίο περιστατικό προχθές το βράδυ. Έτσι, να δω στο θέατρο. Τι κρίμα που δεν μπορώ να δω εγώ την Ποντικό Παγίδα. Δεν με αφήνουν να βγω από το σπίτι, είμαι εγώ σε παγίδα τώρα. Ούτε θα τη δεις. Καταπληκτική παράσταση. Και δεν θα παίζεται ασφαλώς όλο τον χρόνο για να. Μόνο τη χειμερινή περίοδο. Μόνο τη χειμερινή. Α, πάει μόνο τη χειμερινή. Αξίζει τον κόπο. Μοιάζει σαν ανέκδοτο. Είμαι προχθές το βράδυ στο θέατρο. Πίσω μου ακριβώς κάθε μια χαριτωμένη παρέα. Από παιδιά που προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιος είναι ο δολοφόνος της παραστάσεως. Λέω ένας ο Τάδε είναι, λέω άλλος όχι ο Λοχαΐτης, όχι λέω άλλος ο Ανδρεόπουλος. Ξαφνικά ακούγεται ένας ο οποίος οπωσδήποτε ήταν από Οξφόρδη και πάνω. Και λέει «Και πρέπει ο δολόφονος να είναι Παπαμιχαήλ». Γυρίζει την προσπάθεια και λέει «Μα είναι δυνατόν τόσο καλό παιδί, μπορεί να είναι ο δολόφονος». Πάντως αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ που μέχρι το τέλος του έργου οι θεατές δεν μπορούν να ανακαλύψουν το δολόφονο. Τι αγωνία. Σοφία Αγκάθα Κρίστη έχει το μυστικό της. Είναι μοναδική. Είναι θαυμάσια. Για πες μου, αφού όπως υποσχέθηκα θα σου εξηγήσω μετά τι γίνεται ακριβώς. Ναι, περιμένω να με εξηγήσεις. Γιατί όλο το αναβάλεις. Τελειώνει σε λίγο η υπομή. Πες μου, πες μάλλον στους τηλεθεατές, όπως προλίγου έκανε και η Αλίγη, τις ευχές σου για το 1969. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ειρήνη. Θα μου πείτε μόνο. Μόνο. Βγάλετε ένα από τα δύο και ύστερα τα λέμε. Υγεία και ειρήνη λοιπόν. Τίποτα άλλο. Και εσύ Αλίγη. Για το 1969 εύχομαι να πραγματοποιηθούν όλα μας τα όνειρα. Αν και προσωπικά πιστεύω πως καμιά φορά η εκπλήρωση των μικρών και απλών μας πόθων είναι εκείνη που κάνει τη ζωή μας όνειρο. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε θερμά παιδιά για τις ευχές σας και κυρίως για τη συμμετοχή σας στην πρωτοχρονιάτικη εκπομπή μας που πιστεύω ότι εγκαινιάζει μια νέα περίοδο στην αγαθή συνεργασία, στην φιλική συνεργασία και στην αγάπη μεταξύ των αστέρων του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεοράσεως του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Και εμείς, Άλκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τους τηλεθεατές και να τους ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας χρόνια.